Το επόμενο περιστατικό είναι ένα πραγματικό περιστατικό που αντιμετωπίσαμε. Είναι από τα συνηθισμένα περιστατικά που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, που μας δημιουργούν προβλήματα φυσικά στην αντιμετώπιση. Πρόκειται για έναν άνδρα, ελπίζω να ακούγομαι, ο οποίος είναι 67 χρονών. Στο ατομικό του αναμνηστικό έχει κυκλοφορικές διαταραχές, παίρνει νοοτρόπ, ακιακές και σαλοσπίρ. Έχει υπέρταση, εδώ καιρό και παίρνει αλφα-μέα. Και επίσης, από τα 57 του, έχει εμφανίσει νόσο Πάρκινσον και είναι σε αγωγή τώρα πια με Σινεμέτ. Γι' αυτό που μας έρχεται σε εμάς είναι ότι παρατήρησε ότι έχει μία μείωση της ακτίνας ροής εδώ και 3 χρόνια, η οποία προοδευτικά επιδεινώνεται. Επίσης, έχει επιτακτική ούρηση ο άρρωστος, έχει επιτακτική ακράτεια, το οποίο έχει αρχίσει όμως εδώ και 10 μήνες, όχι εξ αρχής, και αναγκάζεται για προστασία να φοράει 1 με 2 πάνες το 24ωρο. Δεν χάνει όλα τα ούρα, του φεύγουν σταγόνες, αλλά για να μυρίζει, φοράει 1 με 2 πάνες το 24ωρο. Και επίσης σηκώνεται 3 φορές τη νύχτα να ουρήσει. Φυσικά, το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι κάνει μια δακτυλική εξέταση και βλέπεις ότι δεν έχει ένα πολύ μεγάλο προστάτη. Έχει ένα προστάτη που τον υπολογίζει με το δάκτυλο περίπου, ότι είναι γύρω στα 40 γραμμάρια. Η ερώτηση σε εσάς είναι ποιες άλλες εξετάσεις θα θέλατε για το συγκεκριμένο άρρωστο με αποφρακτικά και επίσης και με έντονα συμπτώματα πλήρωσης από την κύστη. Θέλετε γενική ούρον, καλλιέργεια, το βασικό έλεγχο δηλαδή. Θέλετε ένα υπέρηχο, γιατί υπολοιψιάζεται ότι μπορεί να έχει διάταση ψηλά ο συγκεκριμένος άρρωστος. Υποψιάζεστε ότι ενδεχομένως μπορεί να έχουμε μια νευρολογική κύση στον άρρωστο αυτόν και ενδεχομένως να έχουμε διατάσεις. Και ο λόγος που είναι να έχει νευρολογική κύση, ποιος είναι δηλαδή. Η νόσος του Πάρκινσον. Μάλιστα. Θα τα πούμε στην πορεία αυτά, δεν είναι. Θα τα πούμε στην πορεία. Αλλά θέλετε και ένα υπηρεογράφημα για αυτό το λόγο. Αν έχουμε διατάσεις στο ανώτερο ρουπητικό. Άλλη εξέταση σε ενδιέφερε εκτός από τη γενική, δηλαδή τις βασικές εξετάσεις, γενική ουροκαλλιέργεια όπως είπατε και ενδεχομένως και κρεατινίνη και το υπηρεχογράφημα, άλλη εξέταση θα θέλατε να δείτε. Άμεσα θα θέλετε ροδυναμικό έλεγχο. Πριν να κάνουμε το ροδυναμικό έλεγχο, ενδεχομένως ο συνάδελφος λέει για μία ροή ούρων. Θέλουμε και μία ροή ούρων. Εντάξει. Πολύ ωραία. Και ένα ημερολόγιο ούρησης να δείτε προλαμβανόμενα και αποβαλλόμενα υγρά. Μάλιστα. Ωραία. Θα σας πω τι έχουμε κάνει εμείς, έτσι, γιατί δεν τα έχουμε κάνει όλα αυτά που είπατε. Παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα, οι πάνες, το ότι είναι 1 με 2 πάνες, μου πάει περισσότερο όχι σε επιτακτική ούρηση, αλλά στην ψεύδοδη συνέργεια, την καθυστέρηση δηλαδή, που παρατηρείται στους παρκινσονικούς. Άρα, από η ανάλυση δηλαδή, του καλού ιστορικού σου δίνει πολλές πληροφορίες. Εγώ θα πήγαινα προς τα εκεί το μυαλό μου. 1 με 2 είναι ελάχιστη. Μάλιστα. Είναι αυτό που γίνεται που καθυστερεί λίγο να κλείσει λόγω της νόσου. Πολύ σωστά. Δεν είναι η νευρολογική η μεγάλη. Ή από υπερπλήρωση οτιδήποτε ακράτη. Ο κύριος Χατζηχρήστος έκανε μια πολύ σημαντική παρατήρηση. Είναι ότι στους ασθενείς που έχουν νευρογενή υπερλειτουργικό εξωστήρα με την καινούργια ταξινόμηση λόγω νόσου του Πάρκινσον, πολλές φορές παρατηρείται αυτό το φαινόμενο της ψευδοσυνέργειας ή βραδυκινησίας. Μπορεί να υπάρχει και βραδυκινησία. Η ψευδοσυνέργεια είναι ότι όταν ο άλλος έχει μια τάση, μια επιτακτική ούρηση και πηγαίνει και τρέχει, δεν μπορεί να καθυστερεί λιγάκι στο άνοιγμα ο εξωτερικός μηχανισμός. Γιατί εκείνη τη στιγμή σφίγγεται. Υπάρχει όμως και βραδυκινησία που μπορεί να την έχει, επειδή είναι λίγο υπέρτονη η μίαση του πηλικού εδάφους, μπορεί να είναι σε ένα ευξημένο τόνο και μέχρι να χαλαρώσουν να καθυστερούν λιγάκι. Και αυτό είναι η βραδυκινησία. Παρατηρείται όμως η νόση του Πάρκινσον και μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Στο ιστορικό έχει σημασία, βεβαίως. Πολύ ωραία. Επομένως, πολύ σωστά είπα ότι τα θέλετε όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς δεν τα κάναμε όλα ενδεχομένως. Θα σας δείξω τι κάναμε. Από τον εργαστηριακό έλεγχο ασφαλώς το χρειαζόμαστε. Η κρεατίνη εδώ είναι εκ των ουκάν. Μήπως υπάρχει κάποια διάταση και δούμε κάτι. Η κρεατίνη ήταν 1,2. Φυσιολογική νεφρική λειτουργία έχει ο ασθενής μας, ευτυχώς. Το PSA του, που αναγκαστικά θα κάνουμε και επίσης σε κάθε άρρωστο που πρέπει τέλος πάντων, αυτά ήταν 2,4. Δεν ήταν πολύ ευξημένο. Ο άρρωστος είναι 67 ετών από ό,τι είπαμε. Σημειώστε όμως ότι η νόση του Πάρκινσον, να μην μας μπλέξει, έχει αρχίσει εδώ και 10 χρόνια. Έχει αρχίσει από τα 57. Και το ενοχλήμα του ασθενούς, να επικεντρωθούμε λιγάκι, σας τονίζω αυτό, έχουν αρχίσει τα 3 τελευταία χρόνια. Ήταν αποφρακτικά και τον τελευταίο χρόνο γίνανε τα συμπτώματα ούρησης, πλήρωσης πλέον, δηλαδή τα αιρεστικά που λέμε με τα πτυκτή ακράτεια. Γιατί αυτό είναι πολύ συχνό στα ηλικιωμένα άτομα που αντιμετωπίζουμε με νόση του Πάρκινσον, εντάξει.
Η γενική ούρων ήταν με 5 με 8 πυροσφαίρια και η καλλιέργεια ούρων ήταν στήρα. Δεν είχε λίμωξη ο ασθενής μας. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ζητήσατε. Φυσικά κάναμε και ένα IPSS και το IPSS του ασθενούς είναι αυτό εδώ. Από ό,τι βλέπετε το συνολικό σκορ είναι 29. Έχει υψηλό βαθμό συμπτωμάτων και ο δείκτης ποιότητας ζωής όπως ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένος ο άρρωστος. Δεν είχε καθόλου καλή ποιότητα ζωής όπως την περιέγραφε. Και αυτό το κρατάμε. Στο υπηρεχογράφημα που ζητήσατε, η νεφρή ήταν φυσιολογική, χωρίς να υπάρχει καμία επιολεκτική διάταση, και αυτό σημαντικό. Η κίστη γεμάτη ήταν φυσιολογική, δεν είχε εξωφυτικές βλάβες μέσα, ήταν λίγο παχύ το τείχωμα, θα το δείτε σε άλλα πώς προχωράμε. Ο διαπροστάτης ήταν μικρό σχετικά, γύρω 40 γραμμάρια όπως είπαμε, με μικρές περιφερικές αποτανώσεις. Εδώ είναι η ροή των ούρων που ζητήσατε. Θα ήθελα, νομίζω ότι με το διαμαντίο φλωράτο, επειδή είναι παλιό περιστατικό, το είχαμε αντιμετωπίσει παρέα. Ήταν στην κλινική τότε που ήταν. Θα ήθελα να μου τη σχολιάσει λιγάκι τη ροή ο κύριο Φλωράτο, ενδεχομένω, τι βλέπει αυτή η ροή περίπου και πού του πηγαίνει. Βλέπουμε μία ροή με χαμηλέ σχετικά παραμέτρου, δηλαδή με ένα QMAX 9 με μέση παροχή 4,2. Βλέπουμε ότι ο αφιένα τη κίστη ανοίγει εύκολα μέχρι να φτάσει στη μέγιστη τιμή, δηλαδή ο χρόνο για το QMAX είναι πάρα πολύ μικρό, άρα δεν έχουμε πρόβλημα στο άνοιγμα του κυστικού αφιένα και στη διάνοιξη του προστάτου, μέχρι που φτάνει στο όριο αυτό το 9 και μετά αρχίζει και κατεβαίνει. Πώς το λέτε, residual, έτσι, 45 κυβικά εκατοστά. Δεν έχουμε ιδιαίτερο υπόλοιπο μεταούρηση. Καλά, με όγκο ούρησης 60, δηλαδή γενικά με μικρή χωρητικότητα κίστης βλέπουμε. Εσύ η εντύπωση σου δίνει αυτή ότι μπορεί να είναι ενδεχομένως μια φυσιολογική ούρηση, έναν άρρωστο ή μια ούρηση η οποία μπορεί να μην πρόκειται να είναι αυτόματη και να πηγαίνει γρήγορα από επιτακτικότητα. Τον πηγαίνει και τρέχει. Καταρχάς δεν θα την αξιολογούσαμε μονομένα, με την έννοια μια ούρηση κάτω από 150, άρα στο γενικό πληθυσμό δεν θα έχει κάποια αξία. Από εκεί και πέρα, έχοντας δει προηγουμένως το ημερολόγιο ουρήσεων, να ξέρω ποιες είναι οι ουρήσεις του στο σπίτι. Εάν είχα μόνιμα μικρούς όγκους, τότε βέβαια θα την αξιολογούσα. Δυστυχώς, παρότι ήταν περιστατικό που ενδεχομένως πήγαινε ότι μπορεί να έχει έναν ευρωγενή υπερλειτουργικό εξωστήρα, όπως είπε ο κ. Αλευζάτος, εμείς παρότι κάναμε τη δουλειά αυτή, δεν είχαμε κάνει ημερολόγιο ούρησης, κάναμε, θα σας δείξω ημερολόγιο ούρησης. Εκείνο που θέλω να τονίσω, όπως είπε ο Διαμαντής, είναι ακριβώς ότι έχουμε ένα πολύ χαμηλό όγκο, γύρω στα 60, και αυτό μας δημιουργεί προβλήματα. Δεν ξέρουμε επίσης αν πραγματικά η ούρηση είναι μια φυσιολογική ούρηση, είναι μια ούρηση αυτόματη που ενεργοποιήθηκε από τα περιφερικά κέντρα, δηλαδή ένιωσε επιτακτικό το άρρωστο και πήγε εκείνη τη στιγμή να ορίσει. Και το λέω αυτό γιατί είναι αυτό που είπε, ότι ακριβώς βλέπουμε εδώ ότι έχουμε κατευθείαν ανέβασμα της καμπύλης. Ο QMAX ο πιάνει αμέσως. Δηλαδή ήταν έτοιμο να του φύγουν τα ούρα και πήγε και τα έβγαλε. Και μετά πέφτει η ροή του. Γιατί σαφώς εκείνη τη στιγμή πρέπει να έχει μια μεγάλη ασταθή στολή ή να έχει πολύ μεγάλη επιτακτικότητα. Εδώ είναι ο υπολοιπόμενος όγκος ούρων. Όπως βλέπετε, μετρήθηκε μετά από αυτή τη ροή, ούρισε 60. Είχε στην κίστη του 45, δηλαδή τελικά ένιωσε αυτό το αίσθημα να ουρήσει γύρω στα 100. Η κίστη πρέπει να έχει προφανώς μικρή λειτουργική χωρητικότητα ενδεχομένως, εντάξει. Και από ό,τι βλέπετε, δεν μπορούμε να το δούμε καλά, το δούμε σε άλλο. Είχε μια πάχυση του εξωστήρα. Δεν φαίνεται καλά εδώ όμως. Έχουμε κάνει αυτές τις εξετάσεις, τα είδαμε και το ερώτημα που τίθεται είναι τι κατά τη γνώμη σας τώρα μπορεί να έχει ο άρρωστος. Να έχει υποκυστικό κόλλημα λόγω του διωγγωμένου προστάτη με δευτεροπαθή υπερλειτουργικό εξωστήρα, που συμβαίνει πάρα πολύ συχνά σε αυτούς που έχουν νόσο του πάνω σε αυτήν την ηλικία. Δηλαδή, κάτω υπάρχει ένας προστάτης που κάνει αυτή τη δουλειά. Μπορεί να έχει νευρογενή υπερλειτουργικό εξωστήρα και μόνο χωρίς να έχει απόφραξη ο άρρωστος. Μπορεί να υπάρχει μια απόφραξη, αλλά μην από τον προστάτη, αλλά είναι μια φαρμακολογική απόφραξη από τα φάρμακα που παίρνει. Γιατί παραδείγματος χάρη οι μεταβολίτες της L-DOPA έχουν ενοχοποιηθεί ότι ενδεχομένως αυξάνουν λιγάκι τις ουρητικές αντιστάσεις. Ένα δεύτερο είναι ότι οι μεταβολίτες μπορεί να έχουν μια αλφα-αδρενερική δράση και να πιάσουν τον αφιένα της κίστεως και να τον κλείσουν και ταυτόχρονα και β' αδρενερική δράση και να ενεργοποιήσουν τις β' υποδοχές και να κάνουν μια χάλαση της κίστης ανάλογα ποιος μηχανισμός δρά. Οπότε η απόφραξη αυτή να μην είναι πραγματική απόφραξη, αλλά είναι αποτέλεσμα λειτουργική από τα φάρμακα ή να έχει υπολειτουργικό εξωστήρα. Και το λέω αυτό γιατί σε ένα ποσοστό αρρώστων μπορεί να υπάρχει υπολειτουργικό εξωστήρα σε αρρώστους που έχουν νόσο του Πάρκινσον. Μπορεί. Παρακαλώ, ο κύριος Πτωχός. Ψηφίζετε το πρώτο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Επομένως, νομίζω ότι περισσότεροι συμφωνούμε ότι σε αυτή τη φάση σίγουρα δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετική διάγνωση ακριβώς τι έχει ο άρρωστος. Εκείνο το οποίο μάλλον αποκλείουμε, ότι μπορεί να έχει πολυτουργικό εξωστήρα, δεν φαίνεται να έχει τέτοια ιστορία. Όπως επίσης τα φάρμακα
ενοχοποιούνται για αυτή τη δουλειά, αλλά στην πραγματικότητα δεν φαίνονταν τόσο πολύ σημαντική δράση των μεταβολητών στην λειτουργία του εξωστήρα και τη ορίθρα. Ο κ. Φλωράτο. Επομένως, τα δύο πρώτα παίζουν ενδεχομένως αυτό το πρώτο που είπε ο κ. Πτωχός. Να σου πω την αλήθεια, είναι ένα πολύ παλιό περιστατικό. Ξεκίνησε η νόσος υπάρχει κάποια στιγμή, σε κάποια φάση πρέπει να την παίρνει. Πρέπει να παίρνει πιο μπροστά στην ΕΜΕΤ. Πρέπει να παίρνει τουλάχιστον τα 5 χρόνια. Δεν παίρνει εξ αρχής. Τα άλλα δύο έτσι κι αλλιώς θέλουν νευροδυναμική εξέταση. Υπάρχει απόλυτη συμφωνία επομένως ότι ένα από τα δύο παίζει. Ή ο άρρωστος έχει νευρογενή περιλειτουργικό εξωστήρα χωρίς απόφραξη, ή έχει απόφραξη μαζί με νευρογενή περιλειτουργικό εξωστήρα. Λογικό είναι, κοιτάξτε, γιατί εάν έχει κάποιος, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, ότι αν κάποιος έχει υποκυστικό κόλλημα, εντάξει, και αφού έχει νόση του πάρση, δεν μπορεί να πει ότι είναι δευτεροπαθής, ιδιοπαθής, περιλειτουργικό εξωστήρα. Μάλλον νευρογενής περιλειτουργικό εξωστήρα δεν μπορεί να υπάρχει. Δεν μπορεί να το ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα, μπορείτε. Γιατί έχει και νευρολογική νόσο μαζί. Και ερχόμαστε εδώ, είδατε ότι δεν κάναμε αεροδυναμικό έλεγχο. Δεν έχουμε κάνει ακόμη αεροδυναμικό έλεγχο. Και ήταν παρατήρηση δική σας και πολύ σωστή παρατήρηση. Συμφωνώ και εγώ ότι σε αυτόν τον άρρωστο ενδεχομένως να έκανε αεροδυναμικό έλεγχο. Ίσως να γίνει στην πορεία. Αν με αυτά τα δεδομένα που έχετε και είχα τον άρρωστο μπροστά σας, τι θα θέλατε, τι θεραπεία θα του κάνατε, θα του λέγατε να πάρει ένα αλφα μπλόκερ, θα του δίνατε ένα αστολέα τη 5 αλφα αναγωγάσεις, που νομίζω δεν θα το κάνατε αυτό. Θα του δίνατε τυχολινεργικά. Θα κάνατε, θα του λέγατε, έχεις απόφραξη, θα σου κάνω TURP, έχεις μικρό προστάτη, θα σου βγάλω τον προστάτη. Επειδή είχατε όλες αυτές τις υποψίες, είναι, δεν είναι απόφραξη, έχει τέτοια, μήπως προτιμούσατε να του βάλετε ένα stent, να δείτε τι θα γίνει με το stent, μήπως ο άρρωστος μετά μείνει ακρατής. Ή θα του βάζετε ένα μόνιμο καθετήρα. Γιατί έχει ακράτεια και βρέχεται. Μέχρι το τέλος, δηλαδή, όσο καιρό τον είχα τον ασθενή, δεν θα μπορούσα να του πω μετέ με σιγουριά ότι αν κάνει μια διουρηθρική, είτε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ότι θα μπορούσα να του λύσω τελείως το πρόβλημα. Διότι θεωρώ ότι μπορούσα να τον κάνω ακρατή. Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν θα απέφευγα όσο γινόταν όσα χρόνια γνώριζα τον ασθενή και θα προτιμούσα να ξεκινήσω με αντιχολινεργικά. Πολύ ωραία. Για να του κάνετε διουρηθρική, τι προϋπόθεση θα βάζετε? Μόνο αν άλλαζε τελείως το προφίλ του ασθενούς και έφτανε να έχω ένα ασθενή ο οποίος έχει στραγγουρία, είχε αυτό που λέμε διακοπτόμενη ούρηση και βέβαια ένα ανάλογη ουρορομέτρηση ήταν το αντίθετο από αυτό που μας δείξατε. Μάλιστα. Επομένως, εσείς είστε κατευθείαν στα αντιχολινεργικά, δεν φοβόσαστε την απόφραξη. Υπάρχει κάτι το οποίο να σας κάνει, αλλά το βάλω μόνο αντιχολινεργικά. Με συγχωρείτε, δεν είναι ότι δεν το φοβάσαι. Απλά, βέβαια, έναν ασθενή τον παρακολουθείς. Αν του δώσεις και του εξηγείς ποια είναι τα προ και κονς. Δηλαδή, δεν θα τον αφήσω στην τύχη του να πάει στο χωριό. Υποτίθεται ότι αν κάτι πάει στραβά, σαφώς θα αλλάξουμε πολιτική. Εσείς, παρακαλώ, ναι. Εδώ πέρα θα ήταν χρήσιμο ίσως να έχει προηγηθεί ένας αεροδυναμικός έλεγχος, επειδή έχουμε από τη μία πιθανή απόφραξη και από την άλλη έχουμε μία υπερδραστηριότητα από το εξωστήρα. Εάν τεκμηριωθεί στην αεροδυναμική μία απόφραξη υποκυστική, τον προστάτη είναι προηγουμένο, τότε φαίνεται λογικό είτε η χρήση ενός αλφα μπλόκερ σε συνδυασμό με ένα αντιχολινεργικό παράγοντα, ή ακόμα και το TURP σε συνδυασμό με ένα τεχνολογικό παράγοντα. Μάλιστα. Εφόσον όμως έχει προηγηθεί. Ουροδυναμική μελέτη. Δηλαδή, προφανώς βάζετε προϋπόθεση την ουροδυναμική μελέτη για να χορηγήσετε κυρίως, φάρμακα. Κυρίως χορηγήσετε για την ανάδειξη, φάρμακα ή TURP. Κυρίως για την ανάδειξη του υποκυστικού κολλήματος. Και για τα φάρμακα χρειάζεται ουροδυναμικό έλεγχο, εσείς μου λέτε. Εκτός από το TURP. Κυρίως για την ανάδειξη του υποκυστικού κολλήματος. Μάρια. Πρώτον, δηλαδή αλφα μπλόκερ με αντιχολινεργικά. Το είπε ο συνάδελφος σαν πρόταση. Δεν το απορρίπτουμε προς Θεού. Απλώς ρώτησα αν υπάρχει απαραίτητη προϋπόθεση για να δώσουμε το συνδυασμό να κάνουμε ουροδυναμική μελέτη στον ασθενή. Αυτό ρώτησα. Μάλλον χρειάζεται ουροδυναμική μελέτη σίγουρα πριν κάποιο επεμβατικό. Μάλιστα. Ναι. Εσείς λέτε ότι εγώ θα δώσω φάρμακα και μετά, αν κάνω κάτι επεμβατικό, θα κάνω ουροδυναμική μελέτη. Το είπε και ο συνάδελφος αυτό, ότι πριν του URP. Αλλά ο συνάδελφος είπε και τα φάρμακα. Εντάξει. Ωραία. Μιλώντας για την αντιχολινεργική αγωγή, ερώτηση και απάντηση μαζί θα δώσω, ας μου επιτραπεί, νομίζω κάτι θα μείνει. Καταρχήν συμφωνούμε με τον ουροδυναμικό έλεγχο. Πάμε τώρα στην εσείς αγωγή. Εσείς είστε τώρα ουροδυναμικός έλεγχος, άμεσα. Τώρα, άμεσα πρέπει να γίνει πριν κάνουμε εγχείρηση. Εσείς είστε λοιπόν ότι θα κάνω ουροδυναμική μελέτη πριν κάνω εγχείρηση. Ναι, ναι, ναι. Για τα φάρμακα, ποια είναι η γνώμη σας? Ναι, μισό λεπτάκι να πω λίγο για αυτό το αντιχολινεργικό σχήμα. Πολλοί ασθενείς
παίρνουν αντιχολινεργικά από τον νευρολόγο τους, γιατί βελτιώνει την παρκισονική συνδρομή, ενώ στους Πάρκινσον είναι σπάνιο, παρκισονική συνδρομή έχουν οι περισσότεροι. Και περιέργως δεν έχουν ανταπόκριση στον εξωστήρα. Όταν όμως δώσουμε εμείς τα δικά μας αντιχολινεργικά, τότε έχουν βελτίωση. Η απάντηση είναι ότι είναι των εν υποδοχείων blockers οι, οι ουσίες που χρησιμοποιούν οι νευρολόγοι, κεντρικό νευρικό σύστημα, και δεν έχουν σχέση με τους δικούς μας, τους M3 ή αν θέλετε συνδυασμοί M2-M3, όπου έχουν βελτιώσει. Ας μείνει λοιπόν ότι επειδή παίρνει αντιχολινεργικά από τον νευρολόγο, δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται να δώσουμε κι εμείς. Αν θέλουμε να το δοκιμάσουμε, μπορούμε. Σωστά. Είναι σωστή η παρατήρηση. Διαφορετική δράση διαφορετικού υποδοχή των φαρμάκων των αντιχολινεργικών από τον κύριο Πτωχό. Πολύ ωραία. Έχει κάποιο άλλο, παρακαλώ. Αν ήδη παίρνουν αυτοί οι ασθενείς αντιχολινεργικά και προσθέσουμε κι εμείς τα δικά μας αντιχολινεργικά, επειδή αυτός ήταν και αγκιακός άρρωστος, έχουν διπλάσιο ποσοστά παρενέργεια, δυσκυλότητα και πραγματικά έχουμε τέτοιους ασθενείς δει με τρομερή δυσκυλότητα μετά. Βεβαίως. Κάποια άλλη γνώμη, νομίζω διατυπώθησαν οι γνώμες, ναι. Μία λύση διαφοροποίηση. Πρώτα αλφα-μπλόκερ, θα έλεγα. Μάλιστα. Θα έδινα πρώτα έναν αλφα-μπλόκερ να δω αν υπάρχει υποκλειστικό πρόβλημα και διευκολυνθεί ο ασθενής τουλάχιστον για ένα μήνα. Και σε περίπτωση που δεν είχε ιδιαίτερη ανταπόκριση, τότε θα πρόσταθα από αντιχολινεργικό, όχι αμέσως μαζί μετά. Πολύ ωραία. Όλα είναι νομίζω σωστά αυτά που είπατε. Είναι διαφορετικές επιλογές. Και συμφωνώ με όλους σας σχεδόν. Με όλους σας. Και με τον συνάδελφο συμφωνώ, διότι λέει: εγώ θα κάνω ροδαμικό για να δώσω αντιχολινεργικά και είναι σωστό. Γιατί, συγγνώμη, όχι, εσείς είπατε συνδυασμό. Δεν θα συμφωνούσα ενδεχομένως με αυτόν που λέει κατευθείαν να πάω να δώσω αντιχολινεργικά στον άρρωστο, χωρίς να κάνω ροδαμική μελέτη. Ο λόγος είναι ότι αν είναι αποφρακτικός ο ασθενής αυτός, είναι αποφρακτικός, ήδη παίρνει για την νόση του Πάρκινσον και πάρει αντιχολινεργικό, μπορεί να κάνει επίσκεση. Μπορεί να κάνει... Για να δώσει μόνο αντιχολινεργικό ενδεχομένως στον άρρωστο αυτό, θα χρειαζόταν μια ροδαμική μελέτη να δει ότι δεν είναι αποφρακτικός και είναι καθαρά νευρογενής υπερλειτουργικός εξωστήρας. Μόνο αυτό. Από εκεί και πέρα, ο συνδυασμός ενός αλφα-μπλόκερ με έναν αντιχολινεργικό νομίζω ότι μπορεί να το δώσουμε αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι είναι σωστό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει. Και φυσικά είπατε όλοι ότι η χειρουργική επέμβαση δεν θα κάνουν αν δεν κάνουν ροδαμική μελέτη. Και κανείς δεν επέλεξε φυσικά το προσωρινό στεντ, γιατί και αυτό δημιουργεί ενοχλήματα αρκετά ερεθιστικά. Εμείς αυτό που κάναμε, και θα το δικαιολογήσω. Το έχω βάλει εδώ. Το κουβεντιάσαμε νομίζω αυτό το πράγμα. Θα κάναμε στιγμή ροδαμικό έλεγχο στην ασθενή. Εμείς αυτό που κάναμε, κάναμε στην αρχή χωρίς να κάνουμε ροδαμική μελέτη. Και γιατί δεν την κάναμε. Δεν την κάναμε γιατί πιστέψαμε ότι όταν παραδώσαμε ένα φάρμακο σε αυτόν τον ασθενή, δεν χρειαζόμαστε να κάνουμε μικρή, γιατί δεν είχαμε στοιχεία άλλα ότι ο εξωστήρας πραγματικά έχουμε εδώ πέρα νευρογενή εξωστήρα. Δεν είχαμε διατάσεις στο ανώτερο ροπητικό, δεν είχαμε κάτι τέτοιο που να μας πήγαινε ότι πρέπει να το ψάξουμε αυτή τη στιγμή. Και θεωρήσαμε ότι μπορούμε να δοκιμάσουμε να δώσουμε το συνδυασμό των φαρμάκων χωρίς να πιστοποιήσουμε τουλάχιστον αυτό το πράγμα. Και έτσι προχωρήσαμε. Δώσαμε ένα αλφα-μπλόκερ και αντιχολινεργικό. Και είπαμε να τον ξαναδούμε μετά από τρεις μήνες. Πώς πάει, ή να έρθει γρηγορότερα. Μπορεί ενδεχομένως κάποιος να έχει αντίρρηση σε αυτό. Μπορεί να διατυπώσει την αντίρρησή σας. Παρακαλώ. Οπότε συμφωνούμε ότι μπορεί χωρίς να κάνουμε ροδυναμικό να δώσουμε στον άρρωστο εφόσον έχει αυτά τα στοιχεία. Ο Διαμαντής κάτι θέλει να πει. Εγώ δεν συμφωνώ γιατί. Ναι. Έχω σχέση με τον. Έτσι. Είναι πολύ επιστημονικό αυτό που λέω. Από την άλλη μεριά έχουμε ένα περιστατικό δηλαδή... με νευρολογικό πρόβλημα. Αλλά από τη στιγμή που έχει σαφές νευρολογικό πρόβλημα και άσχετα από την απόφαση αν θα κάνουμε χειρουργείο, αν δηλαδή είχαμε έναν άρρωστο με βαριά συμπτώματα αποθηκευτικά, ερεθιστικά λούτς, με γνωστή Πάρκινσον, δεν θα προχωράγαμε σε πλήρη μελέτη. Η νευρογενής λειτουργία της κύσης σε ασθενείς με νόση του Πάρκινσον έχει ένα φάσμα. Είναι από 30 έως 70%. Δεν είναι δηλαδή ότι όλοι υποχρεωτικά που έχουν νόση του Πάρκινσον θα έχουν κάνει και νευρολογική κύση. Σίγουρα. Εντάξει. Άρα μπορεί δηλαδή από περίπου από 30 περίπου έως 70% να μην έχουν. Αν πάρει τα ανάποδα πράγματα. Ένα αυτό. Και δεύτερον είναι ότι τα ενοχλήματα ξεκινήσανε όχι αμέσως με την νόση του Πάρκινσον, ξεκινήσανε μετά από πολύ καιρό. Αυτό συνηθισμένο που βλέπουμε. Έρχεσαι ένα άρρωστο με αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή με νόση του Πάρκινσον, γιατί μιλάμε για ανώτερη βλάβη, υπερπροβλημική, και σου έρχεται μετά από 7 χρόνια με τέτοια ενοχλήματα που αρχίζουν. Και είναι μια ηλικία που αρχίζει και η υπερπλασία του προστάτη και μπορεί να την κάνει αυτή τη δουλειά. Επομένως, θέλω να πω ότι σίγουρα συμφωνώ μαζί σου ότι η ροδυναμική θα τεκμηριώσει τα πράγματα, αλλά αν είσαι κάπου, δηλαδή. Είσαι και στην επαρχία και δεν έχεις μια πρόσβαση σε άμεσο αεροδυναμικό μηχάνημα, θα μπορούσες να δοκιμάσεις να αρχίσεις αυτή τη θεραπεία και να δεις πώς θα πάει ο άρρωστος. Και με μια ανταπόκριση, εφόσον σκεφτόν κάτι άλλο, να τον προχωρήσεις να κάνει αεροδυναμική μελέτη. Είναι και αυτό μια πράξη. Δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικά σώνει καλά να το στείλουμε αμέσως αυτόν τον άρρωστο που δεν κινδυνεύει από τίποτα άλλο. Τι θα έλεγες. Όταν μιλάμε για νευρολογικό πρόβλημα,
μιλάμε για αντικειμενικά προβλήματα, ότι δεν υπάρχει η εύκολη πρόσβαση σε ουροδυναμικό. Μάλιστα. Εμείς είχαμε τότε, θυμάσαι, εύκολη πρόσβαση σε ουροδυναμικό, αλλά το βάλαμε έτσι. Είπαμε, ας πάει έτσι να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει. Λοιπόν, ήρθε στο τρίμηνο ο άρρωστος και είχε βελτιωθεί. Είχε βελτιωθεί με αυτή την αγωγή. Δηλαδή, είχε πέσει το επισεσκόρ συμπτωμάτων, είχε πέσει το 18, θυμίζω ήταν 29. Φαίνεται και η ποιότητα ζωής να μεταβάλλεται λίγο, είχε απόλυτα καλά. Από το απόλυτα δυστυχής που ήταν, ήταν ανάμεσα ικανοποιημένος και δυσαρεστημένος. Και βλέπουμε τη ροή των ούρων μετά από τρεις μήνες. Η ροή των ούρων φαίνεται να έχει βελτιωθεί. Και φαίνεται ένα σημαντικό πράγμα στη ροή αυτή εδώ, κατά τη γνώμη μου. Μπορεί να τη σχολιάσει κανένας. Θέλει και μαζί να τη σχολιάσει. Σαφώς είναι πιο ομαλή. Και δείχνει επίσης ότι πάει να γίνει σχεδόν σαν φυσιολογική αυτή η καμπύλη. Δείγμα ότι και ο αλφα μπλόκερ, αλλά περισσότερο το αντιχολινεργικό, κατά τη γνώμη μου εδώ πέρα, τον έπιασε. Γιατί βλέπετε δεν έχει μεγάλη επιτακτικότητα. Δεν τη σηκώνει αμέσως πάνω την αντικόβη κάτω. Κάπως την ομαλοποιεί, φαίνεται η κίστη λίγο να επανέλθει η λειτουργία της. Και επίσης πιάνει ένα καλύτερο όγκο. Δεν έχει πιάσει τον τέλειο όγκο, 125 ml δεν είναι για πολύ αξιόπιστη, αλλά με 125 ml βγάζει μια μεγίστη παροχή 11,1. Σίγουρα και σε έναν άλλο άρρωστο που δεν είχε τα προβλήματα αυτά, για να το χειρουργήσει πρέπει να του κάνει ουροδυναμική μελέτη. Δεν το συζητάω. Χωρίς να έχει νόστιμο Πάρσελ. Ναι. Βέβαια. Και θέλοντας λίγο να ερεθίσω τη συζήτηση, θα μπορούσε να πει κανένας ότι όντας αυτή η δεύτερη ροή ούρων, είναι λογικό να είναι καλύτερη από την πρώτη. Σε ένα ποσοστό που περιγράφεται 2 έως και 4 ml στο Qmax, με αντίστοιχη συμμετοχή, που αυτό το ποσοστό σε σχέση με το προηγούμενο είναι μέσα στα όρια αυτά της επανάληψης της εξέτασης. Εννοεί, δηλαδή χωρίς κανένα φάρμακο, αν έκανε κάποιος. Αν έκανε κάποιος. Και αν έκανε δεύτερη ροή μετά από μια εβδομάδα. Μπορεί να ήταν η ίδια. Είναι μικρό το ποσοστό όμως. Είναι μικρό το ποσοστό αυτό που μπορεί να το δεις. Δηλαδή δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό, θα βελτιωθεί και θα γίνει έτσι. Όχι, υπάρχει λένε εφέ. Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Υπάρχει. Φαίνεται και αυτή την παράμετρο. Κύριε Μουτζουρή, να ρωτήσω κάτι. Σε αυτό το συγκεκριμένο άρρωστο και πέρα από το δεύτερο δείγμα που πιθανόν να κάναμε, θεωρούμε ότι ήταν τα ίδια και με δύο ή τρεις. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, τι θεωρείτε τον έχει βοηθήσει περισσότερο, το αλφα μπλόκερ ή το αντιχολινεργικό, στο συγκεκριμένο άρρωστο? Ξαρτάται. Αν ήταν καθαρά νευρογενής περιλειτουργικός εξωστήρας, όπως είπαμε, τον έχει βοηθήσει σίγουρα το αντιχολινεργικό, συν επίσης και το αλφα μπλόκερ. Γιατί ακόμη και σε νευρολογικής περιλειτουργικής εξωστήρας μπορεί να έχει δράσει ο αλφα μπλόκερ. Πιστεύω περισσότερο το αντιχολινεργικό τον έχει βοηθήσει, αν θεωρήσουμε έτσι. Έχετε κάτι άλλο στο μυαλό σας? Όχι. Ωραία, προχωράω, ναι. Αυτά ήταν καλά. Και έτσι συνέχισε ο άρρωστος. Του είπαμε, συνέχισε και συνέχισε να παίρνει το αντιχολινεργικό με το αλφα μπλόκερ. Μάλιστα, ήταν εποχή, είναι παλιό το περιστατικό, έπαιρνε οξυβουτινίνη. Τον είχαμε βάλει σε μισό αντιτροπάν, επί τρία, τότε. Και φυσικά έπαιρνε και ένα αλφα μπλόκερ, δεν θυμάμαι ποιον ακριβώς τώρα. Δύο χρόνια μετά όμως, έρχεται ο άρρωστος πίσω και τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η ούρησή του είναι πια, λέει ότι δεν ουρώ καλά, ουρώ πολύ δύσκολα τώρα. Έχει πάλι νυχτουρία 2 με 3 φορές. Νιώθει ότι του μένει ούρα στην κύση τώρα. Και επίσης το τελευταίο εξάμεινο είχε και 3 επεισόδια εμπειρία ουρολιμόξεων που είχε πάει στους γιατρούς και του είπαν ότι έχεις κάνει λίμωξη από το κάτω του ουροπητικό στους παθολόγους. Ήταν από κάποιο, δεν ήταν τότε, από κάποιο χωριό πρέπει να ήταν. Η δαχτυλική εξέταση επίσης ήταν τα ίδια πράγματα και το PSA ήταν από 2,4, φυσικά ήταν τώρα 2,7, έχουν περάσει από εκεί και πέρα 2 χρόνια. Κατά τη γνώμη σας τώρα, επίσης να σας δώσω και άλλες πληροφορίες. Το IPSC score του αρρώστου πάλι έχει ανέβει, ήταν 18-28, πάλι είναι δυστυχισμένος ο άρρωστος και η ροή των ούρων είναι αυτή η καμπύλη τώρα. Παίρνει ακόμη την τροπάν και παίρνει και αλφα μπλόκερ. Θέλει κάποιος να κάνει σχόλιο για τη ροή αυτή? Να προχωρήσω εγώ τότε. Είναι εμφανές ότι έχει πέσει το... ναι, σαφώς είναι μικρότερη από την προηγούμενη. Ο όγκος πάλι είναι 122 ml. Η μεγίστη παροχή είναι 7,7, έχει πέσει, την είχαμε πάει στο 11. Ακόμα δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα επιτακτική αυτή η ούρηση που έχει κάνει ο άρρωστος και είναι σαφώς μια αποφρακτική καμπύλη πάλι. Το ερώτημα που θα θέσω τώρα είναι το εξής, ότι ο άρρωστος παίρνει την τροπάν και παίρνει και ένα αλφα μπλόκερ. Πώς θα προχωρούσατε? Θα θεωρούσα το αντιχολινεργικό σε αυτή φάση. Ακριβώς. Πιστεύετε ότι αντιχολινεργικό? Επειδή οι παθολόγοι πολλές φορές αντιμετωπίζουν αυτά, δεν γνωρίζουν ακριβώς τι κάνει το καθένα και τους βλέπω με ορολιμώξεις και με δυσκολία να συνεχίζουν τα φάρμακα όσο έχει, βέβαια το οποίο δεν βοηθά. Θα μπορούσε, ας πούμε, να διακόπτει τα αντιχολινεργικά όταν παθαίνει ορολιμώξεις. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία.
Πραγματικά έγινε αυτό που είπατε, ότι κόψαμε τον τυχολιερικό, θεωρήσαμε να δούμε πόσο επηρεάζει τον τυχολιερικό. Πριν από αυτό είχαμε κάνει και υπόλοιπα μετά την ούρηση. Το υπόλοιπα έχει αυξηθεί. Ήταν 40, έχει πάει 90. Και αν δείτε μάλιστα και τον εξωστήρα της σκής, φαίνεται εδώ πέρα ότι είναι λιγάκι παχύς. Έχει παχύνει και κρατάει μεγαλύτερο υπόλοιπα. Προφανώς γίνεται πιο αποφρακτικός ο αρρωστός μας σιγά-σιγά. Σταματήσαμε το αντιχολυνερικό και την οξυβουτινίνη, αλλά και πάλι μετά από μια εβδομάδα που κάνουμε πάλι ρωή, είναι τα ίδια πράγματα. Καμηλή ροή, κακή ροή και και υπόλοιπα. Από εδώ και πέρα, με αυτόν τον άρρωστο που έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, που δεν βελτιώνεται, τι θα κάνατε, κύριε Στοχό? Εγώ θα του έκανα μια κυστολιθροσκόπηση να δω αν υπάρχει τίποτα, κανένα στρωματάκι. Η ροή σας έδινε την εντύπωση ότι είναι ροή στενώματος? Ορίστε. Η ροή, θέλω να σας δείξω, σας έδινε την εντύπωση ότι είναι ροή στενώματος? Θα σας πω και τη γνώμη μου για τη ροή. Είναι λίγο ακραίο αυτό που θα πω. Αλλά σε όλους τους πραξιονικούς να σκεφτόμαστε ότι να έχουμε στο νου μας ότι θα πρέπει όλα τα ούρνα να πέφτουν στο χωνί. Και να μην πέφτουν και απ' έξω. Τα σπέρνει, τα σκορπάει. Αλλά τέλος πάντων. Η μορφολογία, λέει, μορφολογία. Ότι, εντάξει, δεν είναι το πλατό του στενώματος. Όχι. Αλλά και εδώ μην περιμένουμε τώρα τελειότητες. Είναι κάπως λιγάκι. Τέλος πάντων, θα κάνω μια ουρθροσκόπηση να δω εκεί πέρα τι γίνεται. Από την άλλη πλευρά, θα σκεφτόμουν μήπως επιδεινώθηκε ο άνθρωπος μυοσκελετικά. Δηλαδή, θα ερχόμουν σε επαφή με τον νευρολόγο του. Τον νευρολόγο του. Μήπως το πυελικό του έδαφος, δηλαδή το γραμματό στοιχείο τέλος πάντων του, και του σφιχτηριακού μηχανισμού, αλλά και ο γενικός ημίες του περινέου, θέλουν μια άλλη συμπεριφορά με κάποιο φάρμακο το οποίο να βοηθάει τη βραδικινησία, όπως πολύ σωστά είπατε, που μπορεί να δημιουργεί τέτοιου είδους προβλήματα. Κύριε Πτωχέ, να ρωτήσω κάτι εσάς. Δηλαδή, εσείς με την παρουσία του περιστατικού, όπως πηγαίνει το περιστατικό, πιστεύετε ότι είναι μόνο νόσος Πάρκινσον, νευρολογική διαταραχή από νόσος Πάρκινσον και δεν έχουμε καθόλου απόφραξη από κάτι την προστάτη? Μισό λεπτάκι. Γιατί δώσατε πολύ μεγάλη σημασία στο νευρολόγο, αν έχει επιδεινωθεί νευρολογικά και αυτά, γι' αυτό λέω. Μισό λεπτάκι, γιατί πιθανόν να είμαι λάθος. Ο ασθενής σε κάποια φάση υποβλήθηκε σε διουρητική προστατεκτομή? Αργότερα, ναι, αργότερα. Όχι τώρα. Όχι, δεν σας παρακολούθησα, με συγχωρείτε. Το στενοματάκι αναφερόταν, είχα την εντύπωση ότι πήγε σε διουρητική. Όχι, λέμε για τώρα. Εγώ συγγνώμη. Το στενοματάκι αναφερόταν στο ότι έκανε την προστατεκτομή του και μήπως. Όχι. Παρακαλώ. Εφόσον δεν έγινε αρχικά ο δυναμικός έλεγχος, τώρα μάλλον ήρθε η στιγμή να κάνει και για να εκτιμηθεί και η δραστηριότητα του εξωστήρα του αλλά και το υποκριστικό κόλλημα με το ερωτηματικό TURP. Μάλιστα. Συν πλην ένα αντιχολινεργικό. Πολύ ωραία. Υπάρχει κάποια άλλη γνώμη, διάσημη? Όχι. Και εμείς συμφωνήσαμε απόλυτα ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή για αυτά που είπατε. Και έγινε. Έγινε ουροδυναμική μελέτη. Να τη δούμε λιγάκι την ουροδυναμική μελέτη. Βλέπετε ότι κατά τη φάση πλήρωσης αναπτύσσει ο άρρωστος υψηλές συστολές του εξωστήρα, νευρογενείς ή ασταθείς συστολές. Και μάλιστα έχουμε και απώλεια ούρων. Τώρα δεν μπορούμε να δω πέρα, αλλά σίγουρα ξεπερνάνε τα 70 σαντιμέτρη ύλη ύδατος και έχουμε απώλεια ούρων στη φάση της πλήρωσης, της κίστης. Στη φάση της ούρσης, αυτό το οποίο βλέπουμε, στον άρρωστο αυτό, για να το δουλειά και το καλά, μάλιστα, βλέπουμε ότι έχουμε υψηλές πιέσεις ενδοκιστικές, ξεπερνάνε τα 100 κατά τη φάση της ούρησης. Επίσης, έχουμε χαμηλή ροή ούρων και είδαμε και αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα, αν την παρακολουθήσει τη ροή των ούρων, αυτό που ανέφερε λίγο ο κύριος Χατζηχρήστος στην αρχή. Έχουμε μια αύξηση πλέον της δραστηριότητας του γραμματού σφιχτήρα ή έχουμε ψευδοδυσυνέργεια ή έχουμε βραδικινησία. Ένα από τα δύο τα έχουμε. Πάντως χαλαρώνει μετά και περνάνε τα ούρα. Δεν είναι όμως κανονική δυσυνέργεια εξωστήρα σφιχτήρα αυτή. Υπεργεφυρική, δεν είναι κανονική. Αλλά υπάρχει ή ψευδοδυσυνέργεια ή βραδικινησία. Υπάρχει στον άρρωστό μας, είναι δεδομένο αυτό, το βλέπουμε. Έτσι μπήκε. Όχι, δεν μπήκε με. Όχι, πάτσι ήταν. Δεν μπήκε βελόνα. Πάτσι είναι. Επομένως, με βάση αυτά τα ευρήματα, βλέπουμε ότι έχουμε έναν άρρωστο αποφρακτικό, ο οποίος έχει ταυτόχρονα και ένα νευρογενή υπερλειτουργικό ή δευτεροπαθή υπερλειτουργικό εξωστήρα. Δεν ξορίζουμε. Η βραδυσυνέργεια δείχνει πάντως ότι είναι επηρεασμένος ο εξωστήρας και πτώση. Δηλαδή υπάρχει και προστάτηση, υπάρχει όμως και επηρεασμός από το περινοϊκό έδαφος από την νόση του Πάρκινσον. Αυτή εδώ, κάναμε και μια εξορθογραφία, δεν ξέρω αν τη χρειάζεται κανένας, που φαίνεται πραγματικά ότι με το γέμισμα της σκίσης, όταν τη γεμίσαμε, είχε και λειτουργική χωρητικότητα, δεν άνοιγε καθόλου αυχένα στο αρρώστο, άρα υπάρχει απόφραξη. Και το ερώτημα είναι, τι είναι το πιο πιθανό να εμφανίσει ο ασθενής μετά τη διουρητρική που θα του κάνουμε?
θα εμφανίσει επιτακτική ακράτεια ή επίσκεση. Τι πρέπει, τέλος πάντων, τι πρέπει να ενημερώσουμε τον άρρωστό μας με αυτά τα δεδομένα που βρήκαμε. Τι πρέπει να του πούμε. Δηλαδή, νομίζω ότι πιο μπροστά ο κύριος Πτωχός ρώτησε πόσο καιρό θα περάσουν τα αρρωστικά ενοχλήματα. Εδώ έχουμε να πούμε μόνο για αρρωστικά ενοχλήματα ή ότι πρέπει να πούμε στον αρρωστό μας ότι ξέρετε, θα ευελιδιωθείτε, αλλά μπορεί να έχετε ακόμη να σφεύγουν ούρα. Είναι παίζει αυτό το σενάριο εδώ. Παίζει πολύ αυτό το σενάριο εδώ πέρα με τα ευρήματα που έχουμε. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι να ειδοποιήσουμε τον άρρωστό μας ότι θα βελτιωθεί, θα βελτιωθεί ο ουρθής, έχει κάποια βελτίωση, αλλά ενδεχομένως όμως πάλι να έχει απώλειες ούρων. Παρακαλώ. Κύριε Μουτζούρη, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αυτός ο άρρωστος, τι quality of life score είχε, δηλαδή πόσο δυσαρεστημένος ήταν. Δυσαρεστημένος ήταν, είχε πάει από το 5 στο 3. Μετά δεν το είχαμε ξανακάνει. Μετά από 2 χρόνια είχε ξαναπάει 5. Αν είχε πάει από το 5 στο 3, μπορώ να δικαιολογήσω την αντιμετώπιση. Θα ήμουν πολύ λάθος αν είχα κάνει από ευθύς εξ αρχής ουροδυναμικό έλεγχο. Έβλεπα την απόφραξή του που μάλλον θα την είχε και τότε και τον είχα χειρουργήσει. Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε, ότι ενδεχομένως να είχαμε κάνει κάτι πολύ πιο νωρίς για τον άρρωστό μας αυτό. Μπορεί όμως, και τίθεται αυτό το θέμα, ότι μπορεί έναν άρρωστο τέτοιο που φοβάσει ότι θα σου έχει ακράτεια μετά και όλα αυτά πράγματα, να τον αντιμετωπίσει λίγο συντηρητικά και να δει πώς θα πάει. Γιατί μπορεί να βελτιωθεί. Είναι μερικοί που βελτιώνονται αρκετά. Και αν είχε μόνο νευρογενή υπερβολικό ρεκτοστήρα, μπορούσε να έχει βελτιωθεί ακόμη περισσότερο. Αλλά έχει απόφραξη από κάτω άρρωστο. Γι' αυτό δεν βελτιωνόταν τόσο πολύ. Καταλάβατε. Σωστά. Επομένως, όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να του πούμε ότι ενδεχομένως θα έχει επιτακτική ακράτεια, μπορεί να έχει και φυσικά θα ακολουθήσουμε τη γνώμη του συναδέλφου για να προχωράω το περιστατικό ότι μπορεί να χρειαστεί να πάρει αντιχοληνιακά και πάλι. Και αυτό έγινε, τον ενημερώσαμε. Είχα 2 διαφάνειες για να σας πω, δεν πειράζει, το προχωρήσουμε. Και να σας πω τι έγινε. Πραγματικά έγινε διουρθιστική προστατεκτομή. Μετά το χειρουργείο ουρούσε ικανοποιητικά ο άρρωστος. Συνέχιζε όμως ακόμη να έχει νυχτουρία, δεν την αποφύγαμε. Είχε ήπια επιτακτική ακράτεια, έχει κάνει την μπάνα μία φορά την ημέρα. Του φεύγανε λίγες αγώνες και πάλι τον έπια έπηξη. Μπήκε σε φαρμακευτική αγωγή με το τερδίλι, είχε βγει το τρούσελ τότε και πήρε 2 μιλιγράμμα ανωδεκάωρο. Και ο ασθενής ήταν αρκετά ικανοποιημένος με την πρώτη του κατάσταση. Παρότι δηλαδή είχε ακόμη συχνουρία, του φεύγανε λίγα ούρα, είχε βελτιωθεί ούρους, ήταν καλύτερα και νιώσε καλύτερα. Το σκόρ συμπτωμάτων ήταν 15, δεν είναι στο φυσιολογικό ποτέ. Υπάρχει ένας εξωστήρας που είναι επηρεασμένος νευρολογικά. Και φυσικά η ροή των ούρων έχει μεταβολή. Πάλι έχει μικρή λειτουργικότητα, δεν έχει πιάσει μεγάλη λειτουργικότητα από ό,τι βλέπετε, αλλά η μεγίστη παροχή είναι γύρω στα 14 και η καμπύλη είναι φυσιολογική. Άρα λοιπόν ήταν μια μεικτή βλάβη από μια υπερτροφία προστάτου και από ένα νευρογενή εξωστήρα λόγω της νόσου του Πάρκινσον.